με βαθιά συγκίνηση και με ένα κατάπαυστο χειροκρότημα αποχαιρετούμε τον Μίκη Θεοδωράκη, αγωνιστή δημιουργό, προτεργάτη μιας νέας μαχόμενης τέχνης στη μουσική. Φλεγόμενος από το πάθος της προσφοράς στο λαό, ο Μίκης κατόρθωσε να χωρέσει στο μεγαλειώδες έργο του όλο το έπος της λαϊκής πάλης του 20ου αιώνα στη χώρα μας. Άλλωστε, μέρος αυτού του έπους υπήρξε και ο ίδιος. Στον Μίκη άρεσε να περπατά στους μεγάλους δρόμους κάτω από τις αφίσες. Και εκεί η μουσική του θα συνεχίζει να ακούγεται, να εμπνέει, να διαπαιδαγωγεί. Με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη πορευόμαστε ώσπου να σημάνουν οι καμπάνες της κοινωνικής απελευθέρωσης, θα είναι μαζί μας και όταν κοκκινίζουν τα όνειρα. Και όπως μου θύμισε ένας πολύ αγαπημένος φίλος και φίλος του Μίκη, να σας πω ότι όταν πέθανε το 1857 στην αγγλοκρατούμενη τότε Κέρκυρα ο Διονύσιος Σολωμός, η Ιόνιος Βουλή διέκοψε τις εργασίες της. Κάτι τέτοιο βέβαια ούτε να σκεφτείτε καν εσείς, που θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο.